Το βιβλίο, ήδη από τον τίτλο του «Μέρες του 79 στη Θεσσαλονίκη», συστήνεται, τουλάχιστον όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία η όλη του βιβλίου. Το βιβλίο ουσιαστικά πιάνει ένα 20ήμερο, 25ήμερο, μεταξύ 10 Δεκεμβρίου του 1979 και αρχών, πολύ αρχές, του Ιανουαρίου του 1980. Είναι σε ένα πολύ σφιχτό χρονικό πλαίσιο και φυσικά ο τόπος όλος στον οποίο λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα του βιβλίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο λοιπόν, ήδη από τον τίτλο του «Μέρες του 79 Θεσσαλονίκη», καθορίζει το χρόνο και τον τόπο ακόμα και σε αυτό που δεν το έχει ανοίξει καν. Γιατί το 1979 ήταν η εποχή όπου μπαίνοντας εγώ στο Πανεπιστήμιο συνάντησα ένα πολύ μεγάλο φοιτητικό κίνημα εναντίον του νόμου 815, το οποίο απασχόλησε τις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις. Ήταν ένα πολύ ισχυρό και μαζικό φοιτητικό κίνημα. Μέσα σε ένα νέο πλαίσιο κοινωνικό όπως ήταν μια νέα πόλη για μένα, Θεσσαλονίκη, και αυτά μου έδωσαν την αφορμή για να σκεφτώ γύρω από αυτό το βιβλίο, το οποίο το έγραψα μέσα σε μία τριετία περίπου, δεδομένου ότι λόγω και των επαγγελματικών ασχολήσεων δεν υπήρχε πάντα ο διαθέσιμος χρόνος που θα ήθελε κανένας για να αφοσιωθεί, αφιερωθεί στο βιβλίο. Ξεκίνησα Οκτώβριο του 2016 και περίπου τέλη του 2019 το τελείωσα, το παρέδωσα στον εκδότη μου, στον Πέτρο του Παπασταρατόπουλου, στις εκδόσεις Επίκεντρο, τον οποίο Πέτρο και τις εκδόσεις ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που μου παρήχαν. Λόγω της πανδημίας πήγε λίγο πίσω η έκδοσή του και εξεδόθη την άνοιξη του 2021. Λέω λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό στην ουσία καλύπτει τη δεύτερη φάση μεταπολίτευσης, τη φάση της πύκνωσης του ριζοσπαστισμού που υπήρξε το 1974 με την πτώση της δικτατορίας και την έλευση της δημοκρατίας. Το πρώτο μου βιβλίο, το καλοκαίρι που όλα άλλαξαν, ήταν το βιβλίο που έδειχνε αυτή την έκρηξη προσδοκιών του καλοκαιριού του 1974. Το δεύτερο αυτό βιβλίο δείχνει την πορεία που πήρε εκείνος ο ριζοσπαστισμός και πώς ουσιαστικά προοικονομεί το 1979, όλες οι εξελίξεις του 1979, προοικονομούν αυτά που συνέβησαν στη δεκαετία του 80, που βρήκε μία ενιαία έκφραση όλο αυτό το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα του ριζοσπαστισμού στο περιβόητο σύνθημα της αλλαγής του 1980. Η ιστορία, τι είναι το βιβλίο, είναι η βιωμένη ιστορία ή αν θέλετε είναι η ιστορία όπως δεν τη γράφει η ιστορία. Ένας ιστορικός θα σταθεί στα γεγονότα, στην αλληλουχία του, στη σχέτησή του, στους πρωταγωνιστές κτλ. Και πολύ καλά θα κάνει βέβαια. Και θα ψάξει να βρει τις αιτίες των αποφάσεων, των πρακτικών, των γεγονότων και ό,τι πρέπει ένας ιστορικός να εξετάσει. Κάποιος που συμμετείχε σε αυτή την ιστορία, όπως ήμουν εγώ και μάλιστα σε πολύ νεανικά χρόνια, 17 χρονών περίπου, με 18, βιώνει αυτή την ιστορία, αλλά την φωτίζει από ένα διαφορετικό σημείο, ως μέρος του γίγνεσθε, ως μέρος των εξελίξεων. Το βιβλίο λοιπόν είναι η ιστορία, η βιωμένη, είναι η ιστορία όπως δεν τη γράφει ένας ιστορικός. Ο απλός αναγνώστης τι μπορεί να βρει. Εξαρτάται. Είναι δύο, θα έλεγα, κατηγορίες. Είναι πάνω από 40-45 που μπορούν να βρουν και υπενθύμηση του τι συνέβη τότε, γιατί έχουν μια εικόνα των εξελίξεων αυτών ή του αποήχου τους, αλλά εκτός από να δουν μια εικόνα και να τη θυμηθούν, ενδεχομένως θα βρουν στο βιβλίο και μια ματιά εξήγησης κάποιων στοιχείων που συνέβησαν μετά, ενώ κατά τη δεκαετία του 80 και περαιτέρω. Αυτά για την πρώτη κατηγορία αναγνωστών που είναι πάνω από το 40-45 χρόνια. Οι χαμηλότερες ηλικιακές κατηγορίες, οι νεότεροι άνθρωποι, στους οποίους μακάρι να μπορέσει
να φτάσει το βιβλίο όσο γίνεται περισσότερο, θα βρουν μία εικόνα μιας Ελλάδας και μιας Θεσσαλονίκης στο κοινωνικό και πολιτικό της πλαίσιο, ακόμα και στην περιγραφή της, του ίδιου του αστικού τοπίου της πόλης, θα βρουν κάτι που δεν θα μπορούσαν να τον βρουν σε ένα ιστορικό βιβλίο, ας πούμε, για τα χρόνια της μεταπολίτευσης, που δεν έχουν γραφτεί και πολλά. Θα μπορέσουν να δουν πράγματα για τα οποία έχουν ακούσει και να τα συσχετίσουν με πραγματικές συμπεριφορές ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων και να κατανοήσουν ίσως λίγο περισσότερο το πού ήμασταν τότε και γιατί εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι όπως εξελίχθηκαν. Νομίζω δηλαδή ότι για τους νεότερους θα αποτελέσει μία, ας το πω, πηγή βελτίωσης της γνώσης τους για αυτό που συνέβη στα τέλη του 20ου αιώνα στην χώρα, με επίκεντρο βέβαια εδώ αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι το κοινωνικό πλαίσιο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η ιστορία. Είναι, θα έλεγα, 50-50% κάτι σαν αυτοβιογραφική αναφορά, δεδομένου ότι είναι βιωμένα γεγονότα αυτά τα οποία παρουσιάζω, και κατά ένα 50% είναι πραγματικά επινόηση, μυθοπλασία. Βέβαια και η μυθοπλασία έχει να κάνει με πράγματα τα οποία κανείς τα έχει ζήσει εκείνη την περίοδο και προκύπτουν από εκείνη την ανάγνωση, εκ των υστέρων πλέον, από εκείνη την ανάγνωση του τι συνέβαινε στο περιβάλλον μας και δημιουργείται μια μυθοπλασία. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένας ανεκπλήρωτος και πολύ, θα λέγα, τραγικός έρωτας, σαν μια διάχυτη ερωτική ιστορία μέσα στο βιβλίο, για ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται ούτε άμεσα με τη ζωή του ήρωα, ούτε με το πανεπιστήμιο, ούτε με το φοιτητικό χώρο κτλ. Είναι δύο λαϊκών παιδιών, ένας έρωτος δύο λαϊκών παιδιών, ανεκπλήρωτος, έντονος και τελικά τραγικός, όπως θα διαβάσει κανείς στο βιβλίο. Αυτό είναι καθαρά μυθοπλασία, δεν συνέβη τίποτα από αυτά που περιγράφει το βιβλίο. Όμως η αιτία για την οποία ήταν ανεκπλήρωτος αυτός ο έρωτος υπήρχε σε εκείνη την κοινωνία και αυτό ήθελα να δείξω στο βιβλίο. Το παίρνω ως παράδειγμα για να πω λοιπόν ότι είναι μια αυτοβιογραφική αναφορά κατά το ίμιση και μια μυθοπλασία κατά το έτερο ίμιση το βιβλίο. Η σκέψη ήταν αυθόρμητα, θα έλεγα, μου ήρθε ο τίτλος. Αυτόματα, με το που σκέφτηκα και έβαλα τις πρώτες γραμμές, τις πρώτες μια-δυο σελίδες, γύρισα και έβαλα τον τίτλο για το μέρος του 79 στη Θεσσαλονίκη, που για μένα έλεγε τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Το βιβλίο δεν έχει καμία περίεργη πλοκή με πάρα πολλά, ας το πω έτσι, πολυσχηδή πλοκή και ανάλυση. Περιγράφει ένα κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα από την ιστορία κάποιων απλών ανθρώπων, είτε που ήταν στο χώρο του Πανεπιστημίου και στο πολύ ισχυρό τότε φοιτητικό κίνημα, είτε στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της πόλης. Συνεπώς, αυτό προέκυψε αυτόματα και αυθόρμητα. Όπως πολύ νωρίς γράφοντας το βιβλίο και προσπαθώντας να κατανοήσω πού το πάω εγώ ίδιος, γιατί γράφεις και δεν έχεις πάντα επίγνωση του τι είναι βαθύτερα αυτό που θέλεις να εκφράσεις, μου ήρθε η φράση, η ρίση του Μάρκο Αβριλίου, που την έχω βάλει και σαν, ας πούμε, προμετωπίδα στο βιβλίο: ο καθένας αξίζει τόσο όσο αξίζουν αυτά για τα οποία αγωνίστηκε. Νομίζω ότι αυτό με εκφράζει το τι ήθελα να γράψω το βιβλίο και νομίζω με εκπροσωπεί, όπως εκπροσωπούσε και πολλούς ανθρώπους από εκείνη τη γενιά που ήταν στο φοιτητικό χώρο τέλη 70, αρχές δεκαετίας 80. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Ήρθα σε Θεσσαλονίκη ως φοιτητής. Ουσιαστικά λόγω μεταγραφής, ακολουθώντας τον αδερφό μου
που σπούδαζε ήδη ιατρική εδώ και είχα έτσι μια μικρή σχέση με την πόλη από κάποιες επισκέψεις στο παρελθόν προς τον αδερφό μου. Εγώ είχα περάσει αρχικά στην Πάτρα, αλλά λόγω μεταγραφής πέρασα στη Θεσσαλονίκη για να είμαστε μαζί τα δύο αδέρφια, μην πληρώνουμε διπλά χρήματα. Ήμουν στο φυσικό της Θεσσαλονίκης και αμέσως εντάχθηκα τότε στο φοιτητικό κίνημα που ήταν πάρα πολύ ισχυρό και είχα μια δράση, μια δραστηριότητα στο φοιτητικό χώρο εκείνη την περίοδο. Κατόπιν, αποφυτώντας δηλαδή και μετά το στρατιωτικό, πήγα πολλά χρόνια σε φροντιστήρια, δίδαξα τη φυσική σε φροντιστήρια, μια δεκαπενταετία περίπου. Και μετά ασχολήθηκα με τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, με την ΕΡΤ3 και από το 2004 με τον χώρο των ερευνών κοινωνικών, πολιτικών κτλ. Και αυτή είναι μέχρι τώρα η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Πάντοτε θεωρώ τον εαυτό μου ενεργό πολίτη. Το βιβλίο υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όπως ξέρω, αλλά και σε άλλες πόλεις, επαρχιακές πόλεις. Σε κάποια βιβλιοπωλεία πιθανόν να χρειαστεί να γίνει παραγγελία, εξ όσων γνωρίζω από ανθρώπους που πήγαν να το προμηθευτούν. Και φυσικά μπορεί κανείς να το παραγγείλει και ηλεκτρονικά από τις εκδόσεις επίκεντρο, www.epikentro.gr, για να γίνει παραλαβή στο σπίτι.